Ξυπνήσαμε ένα πρωί, είδαμε καπνό απάνω στο βουνό εδώ στο Κυπρί. Στην αρχή ήμασταν όλοι χαλαροί γιατί λέμε είναι μακριά, δεν θα φτάσει εδώ. Αλλά σιγά σιγά έβλεπα ότι προχωράει προς τα κάτω. Βγήκαμε απάνω εδώ στο δρόμο, ρίξαμε νερό γύρω από την περιοχή, καθαρίσαμε μερικά χόρτα για να είμαστε έτοιμοι για την πυρκαγιά. Σε περίπτωση που έφτανε, ακόμα δεν πιστεύαμε ότι μπορούσε να φτάσει εδώ. Όσο έβλεπα ότι προχωρούσε και δεν γινόταν κάτι, αρχίζαμε και παίρναμε τους πελάτες τηλέφωνο να πάρουν τα αμάξια τους να καθαρίσει το πάρκινγκ και να κερνώσουμε το κτίριο. Ήταν όλοι πολύ φοβισμένοι, παιδιά, ξένοι, Έλληνες. Ευτυχώς είχαμε τα τηλέφωνα από όλους τους πελάτες και τους στείλαμε όλους γαύριο. Καθαρίσαμε το πάρκινγκ για να μπορεί να έρθει η πυροσβεστική, η οποία ήρθε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και πολλά με μια μάνικα. Θέλει πιο βαριά εργαλεία, θέλει ελικόπτερα, θέλει αεροπλάνο. Η φωτιά ήρθε και αρκετά γρήγορα, επειδή φυσούσε βοριάς, γέμισε το κτίριο στάχτες. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την τοπική κοινωνία που ήρθαν και από τον Μπατσί και από το Γαύριο εθελοντές και βοηθήσανε γύρω-γύρω από το ξενοχείο να σβήσουμε όσο μπορούσαμε τις εστίες. Αυτό ήταν το μεσημέρι. Το βράδυ, επειδή ήταν γεμάτο το ξενοχείο, ήταν τέλη Ιουλίου, έπρεπε να φέρω τον κόσμο πίσω. Κάλεσα πίσω όλο το προσωπικό να καθαρίσουν το ξενοχείο, να μπορεί να μπει ο κόσμος ξανά στο δωμάτιο. Οι επόμενες μέρες. Παραλία κλειστή 2-3 μέρες. Εστιατόριο κλειστό 2-3 μέρες. Είχαμε ακυρώσεις, είχαμε αναχωρήσεις, κυρίως από τους ξένους που τρομάξανε. Ο Έλληνας δυστυχώς είναι μαθημένος σε αυτά. Και δεν είχα πρόβλημα με τους Έλληνες. Κυρίως με τους ξένους που δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Δεν είχα αρνητικά σχόλια γιατί κινηθήκαμε γρήγορα. Βγάλαμε όλο τον κόσμο έξω από το πρωί για να είμαστε έτοιμοι. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτά συμβαίνουν. Δεν έκανε κάτι λάθος στο ξενοχείο να έχω αρνητικά σχόλια. Ίσα-ίσα που μου λέγανε και συγχαρητήρια για την αμεσότητα που ειδοποίησαμε όλο τον κόσμο. Η φωτιά επηρέασε μόνο μερικές μέρες μέχρι να επανέλθουμε. Δηλαδή είχαμε διακοπές ρεύματος, καήκανε καλώδια. 2-3 μέρες και μέσα στην υψηλή σεζόν έγινε κάποια ζημιά σίγουρα. Δεν μπορεί να είναι τυχαία όλες αυτές τις πυρκαγιές. Άντε να είναι 1 στις 10. 9 στις 10 πυρκαγιές είναι εμπρισμός. Δεν φταίει κανένας άλλος. Αυτός που τις βάζει φταίει. Δηλαδή, τι να κάνει ο Δήμαρχος, τι να κάνει η κυβέρνηση, τι να κάνει αν βάζουν 3-4 εστίες ταυτοχρόνως τις ημέρες που φυσάει, γιατί μόνο τις ημέρες που φυσάει πιάνει φωτιά. Τι να κάνουν οι υπόλοιποι. Να έχουμε δύο αεροπλάνα εδώ να γυρνάνε γύρω-γύρω. Δεν γίνεται. Δεν είναι τυχαίο πότε μπαίνουν οι φωτιές. Μπαίνουν συσκεμμένα για να κάψουν τη γη. Μέρες που φυσάει. Προς το τέλη του καλοκαιριού συνήθως, που έρχονται βροχές μετά για να φυτρώσει. Σίγουρα πρέπει να βγουν κανονισμοί, να βοηθήσουν τις μονάδες και τα σπίτια φυσικά, να προφυλαχτούν. Δηλαδή να δώσουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες, να είναι τα χωράφια καθαρά, να υπάρχει δεξαμενή νερού σε περίπτωση ανάγκης. Πότε μπορούμε και πότε δεν μπορούμε. Να βάλουμε μια φωτιά να κάψουμε κάποια χόρτα στο χωράφι μας. Σίγουρα επηρέασε το τοπίο η φωτιά. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι πολύ μαλακά τα χώματα και υπάρχει κίνδυνος κατολίστης. Οι πυρκαγιές επηρεάζουν τον τουρισμό στην Άνδρο γιατί σχεδόν όλες τις δείχνουν και τα κανάλια ειδήσεις. Τις βλέπει ο Αθηναίος και αποφεύγει να έρθει ή ακυρώνει ένα ταξίδι που είχε προγραμματίσει. Κανείς δεν θέλει να επισκεφτεί ένα νησί που είναι μαύρο. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τις πυρκαγιές, ένα καταπράσινο νησί όπως είναι η Άνδρος θα καταντήσει να είναι ξερονήσει. Ένα ακόμα μέτρο που θα έπρεπε κάθε επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό να έχει είναι να είναι πλήρως εξοπλισμένο με μάσκες, μάνικες, τιάρια, τσεκούρια να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά γιατί μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε νοικοκυριό. Λοιπόν, εγώ στην επιχείρησή μου έχω σταθμούς ανά 5 δωμάτια, μάνικες ανά 5 δωμάτια, κράνη, μάσκες, τσεκούρια, φτιάρια, γεννήτρια έξτρα, σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα που συνήθως κόβεται, έξτρα αντλία, την οποία την έχω για την πισίνα και μόνο για να χρησιμοποιήσω το νερό της πισίνας. Από την εμπειρία μου από την τελευταία φωτιά θα ήθελα καλύτερες μάσκες,
γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ο καπνός και χρειάζεται μια πολύ καλή μάσκα για να μπορείς να κυκλοφορήσεις μέσα στο καπνό και γύρω από τη φωτιά. Η πισίνα είναι πάντα γεμάτη και πάντα έχω αντλία δίπλα στην πισίνα με μάνικα ενωμένη, έτοιμη να τη χρησιμοποιήσω ανά πάσα στιγμή. Επίσης, ένα πράγμα που έκανα μετά από την πυρκαγιά, έχω βγάλει κεντρική σωλήνα στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου για να μπορεί να ενώσει το πυροσβεστικό απευθείας και να γεμίσει νερό και από την πισίνα και από τη δεξαμενή. Θέλω να γίνει γνωστό αυτό ότι διαθέτω νερό και ρεύμα σε περίπτωση που γίνει άλλη πυρκαγιά στην περιοχή, μπορούν να έρχονται τα πυροσβεστικά εδώ να γεμίσουν.